Με αγωγή κατά του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη απαντάει η Ευγενία Μανολίδου, η οποία θεωρεί πως τη συκοφαντεί και την προσβάλλει, καθώς την εμπλέκει αδίκως, όπως υποστηρίζει, στην περιβόητη λίστα Λαγκάρ. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, προφανώς αποκλειστικά και μόνο λόγω πολιτικής σύγκρουσής του με τον σύζυγό μου Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς όπως προείπα ουδέποτε είχα μαζί του κάποια αντιδικία, το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε μια αναλυθή και άκρο συκοφαντική επίθεση προς το πρόσωπό μου, μη σεβόμενος ακόμη και τους στοιχειώδεις κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Όλα ξεκίνησαν από τον άγριο καυγά που ξέσπασε πριν μέρες στη Βουλή μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Κώστα Βαξεβάνη για τη λίστα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Βαξεβάνης, που είχε κληθεί ως μάρτυρα στην προανακριτική, βγήκε από την αίθουσα προκειμένου τα μέλη της να συζητήσουν ένα διαδικαστικό ζήτημα που προέκυψε. Ο μάρτυρας λοιπόν ξεκίνησε συνομιλία με δημοσιογράφους και σε κάποια στιγμή αποκάλεσε τον κύριο Γεωργιάδη Μπουμπούκο. Αυτό όμως που δεν είχε αντιληφθεί είναι ότι πίσω του βρισκόταν ο βουλευτής, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί ο εξής διάλογος. Ωραίο επίπεδο. Εγώ δεν σε έχω πει ποτέ μπουμπούκο. Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι μπουμπούκος. Αυτοχαρακτηρισμός είναι. Δεν είναι και το ξέρεις. Δεν το μάθατε εκεί στη Λέσβο και στην ΚΝΕ που ήσουν ποιος το είπε? Και εγώ ξέρω ποια είναι τα παρατσούκλια που σε φώναζαν εγκόμενες που είχες κατά καιρούς. Αλλά δεν τα λέω. Θέλεις να τα πω? Πες τα αν τα ξέρεις. Η γυναίκα σου είναι στη λίστα. Εξακολουθείς να λες ψέματα. Η γυναίκα μου σου έχει κάνει αγωγή. Αυτά θα τα πεις στο δικαστήριο. Η μετάφραση ήρθε και λέει ότι δεν είναι στη λίστα. Ως σχετιζόμενο πρόσωπο την αναφέρουν οι τράπεζες. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Και τον μπουμπούκος μην το ξαναπείς. Θα σου κάνω και γι' αυτό αγωγή, εκτός από όλα τα άλλα. Εντάξει παιδιά, δεν είναι μπουμπούκος. Εσύ μπουμπούκος μπορεί να μην είσαι, αλλά ψεύτης είσαι. Μόνο για τηλεπολιτής είσαι. Το είδες το tweet που σου έκανα χθες? Είχε 100 retweet. Έχεις 100 ψεύτικα προφίλ, γι' αυτό. Μόνο για τηλεπολιτής κάνεις. 10 κιλά βιβλία, 5 ευρώ. Ντρέπομαι που σε έχουν εκλέξει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ράτε κάνε μου τη χάρη τώρα. Μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα είχε μιλήσει στην εκπομπή Sky τώρα ο βουλευτής Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν νομίζω μια λάσπη του κυρίου Βαξεβάνη, για να είμαστε συνεννοημένοι. Έτσι, δεν ξέρω, με τον οποίο έχω πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς από εδώ και μπρος. Και θα τους λύσω όπως πρέπει. Από εδώ και μπρος δεν έχει ευγένειες, κύριε Βαξεβάνη. Αν μπαίνουμε σε λάσπη, σε λάσπη σε μένα, δεν σηκώνω μίγα σπαθί μου, δεν το έχετε καταλάβει. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι στάση αυτή. Κύριε Γεωργιάδη, ναι, δεν είναι στάση αυτή. Προς το παρόν δέρνετε τον ελληνικό λαό. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Ο δημοσιογράφος επανήλθε αργότερα διαδικτυακά γράφοντας ότι η Ευγενία Μανολίδου σχετίζεται με λογαριασμό της λίστας Λαγκάρ. Συγκεκριμένα, ο κύριος Βαξεβάνης ανήρτησε στο Twitter του φωτογραφία την οποία σχολίασε ως εξής. Μανολίδου. Διασυνδεδεμένο πρόσωπο στη λίστα με κωδικό ΜΑΤΑ12. Γι' αυτό βγάζει φωτιές ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη ήταν άμεση. Μάλλον τα γαλλικά σας είναι αδύναμα. Πρόσωπο σχετιζόμενο με τον πελάτη αναγράφει. Όχι ο πελάτης. Περαστικά. Η Ευγενία Μανολίδου μέσω Twitter δεν δίστασε να προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε την κατηγορήσει για φοροδιαφυγή θα έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Αρκετή υπομονή έχω κάνει τελευταία και έχει αρχίσει να εξαντλείται. Όποιος υπονοήσει ξανά ότι κλέβω το κράτος θα υποστεί τις συνέπειες. Στην αγωγή της Ευγενίας Μανολίδου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται. Από την απλή ανάγνωση του εγγράφου καθίσταται σαφές ότι δεν είμαι εγώ στη λίστα Λαγκάρντ, όπως ψευδέστατα αναφέρει ο εναγόμενος, αλλά ο τότε σύζυγός μου που είναι αποκλειστικός πελάτης της τράπεζας με είχε ορίσει ως αντιπρόσωπο. Δηλαδή, εάν τυχόν πάθαινε κάτι, η τράπεζα θα αναζητούσε εμένα να με ενημερώσει για το λογαριασμό. Κάτι τέτοιο ήταν γνωστό στον εναγόμενο, καθώς άγνωστο πώς έχει το σύνολο των ονομάτων της λίστας Λαγκάρντ και τις καρτέλες αυτών, όπως δημοσίευσε στο περιοδικό του Hot Dog, όπου δεν με συμπεριέλαβε. Έλαβε στους καταθέτες, ακριβώς διότι ήξερε ότι ουδεμία σχέση έχω με τη λίστα. Εν συνεχεία, ο εναγόμενος ανέβασε στον ιστότοπο κουτί της Πανδώρας, στον οποίο είναι διαχειριστής, το άκρος προσβλητικό και συκοφαντικό για εμένα άρθρο στις 15 Τρίτου του 2013 με τον τίτλο «Χρυσή πελάτη στη λίστα Λαγκάρντ, η οικογένεια Μανολίδου». Άρθρο το οποίο επεσύναψε και σε 4 αναρτήσεις του στο Twitter του προσωπικού του λογαριασμού στις 15 Τρίτου 2013 3 φορές και στις 16 Πρώτου 2013 μία φορά με το ακόλουθο περιεχόμενο.
Σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία έχει στη διάθεσή της ήδη η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, η σύζυγος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλους της Προανακριτικής Επιτροπής, Άδωνη Γεωργιάδη, εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος του πελάτη Θεόδωρου Μανολίδη, ο οποίος διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα HSBC αλλά και ράβδους χρυσού. Σύμφωνα με την κυρία Μανολίδου, η πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος. Η πραγματικότητα που γνωρίζει ο εναγόμενος είναι ότι ο πελάτης ήταν ο τότε σύζυγός μου, ζωγράφος Μανολίδης, με τον οποίο εγώ βρισκόμουν σε διάσταση από το 2003. Έχει εκδοθεί διαζύγιο από το έτος 2009, μετά από σφοδρή αντιδικία, η οποία μάλιστα είχε κορυφωθεί το 2005, γνωστή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα, εν γνώση του εναγόμενου που κάνει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και επομένως καλά γνώριζε ότι ουδεμία σχέση με τον συγκεκριμένο λογαριασμό είχα ποτέ ή μπορούσα να έχω. Ο εναγόμενος γνωρίζει ότι ήδη έχω χωρίσει και έχω παντρευτεί εκ νέου με τον Άδωνη Γεωργιάδη και επιλέγει ως τίτλο του άρθρου «Χρυσή πελάτης η οικογένεια Μανολίδου», βάζοντας φωτογραφία εμένα με τον σύζυγό μου Άδωνη, που καμία σχέση δεν έχουμε με τον συγκεκριμένο λογαριασμό, όπως καλώς γνωρίζει ο εναγόμενος. Μάλιστα, η Ευγενία Μανολίδου φαίνεται πως αναφέρει στην αγωγή της πως ποτέ δεν επισκέφθηκε την Ελβετική Τράπεζα, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο γνωστός δημοσιογράφος. Το συγκεκριμένο άρθρο με συκοφαντεί, καθώς αφενός τον τίτλο του με παρουσιάζει ως χρυσό πελάτη της λίστας Λαγκάρτ, ενώ γνωρίζει έχοντας τις καρτέλες ότι είμαι απλή αντιπρόσωπος του πελάτη. Ενώ και στο κείμενο του άρθρου αναφέρει ότι πιθανόν εγώ ως αντιπρόσωπος επισκέφθηκα την τράπεζα στις 7 Ιουνίου 2005. Ενώ ρητός αναφέρει το ιστορικό της τράπεζας ότι η επίσκεψη έγινε από τον πελάτη και όχι τον αντιπρόσωπο. Ο εναγόμενος λοιπόν προσπαθεί να με εμπλέξει με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου λογαριασμού, γνωρίζοντας με το έγγραφο που κατέχει ότι ουδεμία σχέση έχω, δεν είμαι πελάτης αλλά αντιπρόσωπος, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παρέμβασης ή και απλής γνώσης του λογαριασμού. Η όποια εμπλοκή μου είναι ότι ο τότε σύζυγός μου με είχε δηλώσει ως αντιπρόσωπό του. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Βαξεβάνη, ο οποίος μέσω συνεργατών του μας διεμήνησε πως δεν μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάσει δηλώσεις της κυρίας Μανολίδου, έστω και αν γίνονται μέσω της νομικής οδού.